Υιοσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε πολλά χρόνια. Τα περισσότερα χρόνια της η Αγία τα έζησε μέσα στην έρημο, εκεί που είναι οι Ίαινες, πέραν του Ιορδάνου. Μια γυναίκα μόνη της, παρέα με τα γιοντάρια. Και έζησε 40 και πλέον χρόνια, γιατί τέτοιες μέρες, την εποχή εκείνη που ζούσε, επήγαινε και αυτή να προσκυνήσει τον Πανάγιον τάφο του Κυρίου μας. Ήταν Αιγυπτία, από την Αίγυπτο, από την Αλεξάνδρεια. Το επάγγελμά της ήταν το αρχαιότερο, πόρνο. Μάλιστα λέει, είχε έναν πάθος αυτή η Αγία που ξεπερνούσε ακόμα και την πορνεία. Όταν έβλεπε κανέναν ωραίο άντρα, αν ήταν σεμνός ο άντρας και δεν ήθελε να πορνεύσει, επήγαινε η ίδια και του έδινε χρήματα για να πάει μαζί της. Αυτό, στη γλώσσα της ιατρικής, λέγεται νυμφωμανής, γεμμανία του. Όταν το πάθος, ο άνθρωπος το αγαπήσει υπερβολικά, το πάθος γίνεται μανία. Για να σας τα πω με τη σειρά, είναι η επιθυμία, όταν δεν την κουμαντάρουμε, γίνεται πάθος. Πρώτα γίνεται πόθος. Η επιθυμία, όταν δεν την κουμαντάρουμε, γίνεται πόθος. Το πόθος, όταν αυξηθεί με τη βοήθεια του σατανά και κάποιων εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθήκων, από πόθος γίνεται πάθος. Και όταν το πάθος το ασκήσουμε με υπερβολής, με υπερβολικόν τρόπο δηλαδή, πάντοτε τη συνεργεία του πονηρού, το πάθος γίνεται μανία. Και συνδυάζεται πλέον η μανία με διάφορες ασθένειες, ψυχοσωματικές. Η Αγία αυτή, πριν γίνει Αγία, είχε αυτή τη μανία, την νυμφωμανία. Είδε λοιπόν μία ημέρα έναν καράβι, το οποίο ξεκινούσε για τα Ιεροσόλυμα. Πού πάει το καράβι? Στα Ιεροσόλυμα. Γιατί? Πάνε να προσκυνήσουν τον τάφο του Χριστού. Είδε ότι είχε ωραίους ναύτες το καράβι. Θα πάω, λέει, εκεί, κάποιος θα κερδίσω με την ομορφιά μου. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει τα ναύλα, είπε στον πλοίαρχο, εγώ του λέει δεν έχω χρήματα να σου δώσω, έχω όμως το κορμί μου. Και πήγαινε και ο πλοίαρχος μαζί. Εμόλυνε, λέει, ο βιογράφος της, που είναι επίσης Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, μαθητής του Αγίου Ιωάννη
του ελεήμονος του Κυπρίου. Εμόλυνε, λέει, με τις πορνίες της όλο το καράβι. Εφτάσαν στα Ιεροσόλυμα. Οι άλλοι που εμολύθηκαν από τις αρχικές αμαρτίες που αυτή επροκάλεσε, από εντροπή, δεν πήγαν να προσκύνησουν. Σου λέμε τέτοια πράγματα που κάναμε είναι τώρα για προσκύνημα, τέτοιο σώμα. Αυτή με ανέδεια, αφού ήταν μανιακή, ο μανιακός άνθρωπος χάνει την ντροπή. Που η ντροπή είναι το φρένο του Θεού που βάζει μέσα στη συνείδηση για να μπορέσει ο άνθρωπος ίσως να περιορίσει την αμαρτία, ίσως έρθει κάποτε σε μετάνοια και θεραπευτεί η προσωπικότητά του. Η κατεξοχήν θεραπεία της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι να μάθουμε να μετανιώνουμε. Ας σας ερωτήσουν τα παιδιά σας τα μικρά, γιατί γεννηθήκαμε, γιατί ήρθαμε στη ζωή, τι θέλει ο Θεός από εμάς και μας έφερε στη ζωή. Δεν μπορούσε για αυτά τα παιδιά να μην ζήσουν, όπως τόσο άλλο. Ζήσαμε. Και εμείς ζήσαμε, ζούμε. Και εμείς κάποτε παιδιά είμαστε. Η απάντηση είναι μία. Ζούμε για να μάθουμε τη μετάνοια. Πώς θα διορθώσουμε το νου μας δηλαδή. Να το μεταμορφώσουμε συγκεκριμένα. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Να τον αλλάξουμε το νου μας. Και όταν αλλάξει ο νους και έρθει το Άγιο Πνεύμα και τον καθαρίσει και έρθει ο Χριστός που είναι το φως του αληθινών, τι γίνεται αυτό το παιδί, τι γίνεται αυτή η κυρία, τι γίνεται αυτός ο Κύριος που μετανιώνει όσες αμαρτίες και να κάνει. Η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία είναι παράδειγμα. Άγιος γίνεται. Άγιος γίνεται. Ερχόμαστε στη ζωή για να γιάσουμε. Ή θα γιάσουμε, ή καμιά φορά αν το λέω έτσι αστεία, ή θα αγιώσουμε. Η Αγία Μαρία δεν ήταν για αγιασμό, ήταν για να αγιώσει. Όμως, έλα που η Παναγία μας εκατάλαβε ότι αυτή η μανία που είχε εμπορούσε αυτή η όμορφη κοπέλα της Αιγύπτου να τη γυρίσει τον διακόπτη προς την αγάπη του Χριστού, προς τον έρωτα του Χριστού. Επήγε λοιπόν η Ανεδεστάτη τότε πόρνη Μαρία να μπει μέσα στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου παρακάτω. Και άγγελος Κυρίου, αόρατος, την εμπόδισε. Σκεφτείτε, να έρθετε σήμερα στον Άγιο Δημητριανό, όλοι να μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και εσείς να νιώθετε κάποιον να σας πρόχνει πίσω. Αυτό δεν παθαίνει η Αγία Μαρία. Ο θύλακας της άγγελος την έδιωχνε πίσω, να μην μπει μέσα στην εκκλησία. Γιατί έβλεπε την ακαθαρσία της, την αμετανοησία της. Τρεις φορές, λέει, προσπάθησε. Τρεις φορές ο άγγελος την έδιωξε πίσω. Το κατάλαβε. Δεν είμαι κατάλληλα ντυμένη στη ψυχή και στο σώμα για να εισέλθω εις τον ναό του Θεού. Επήγε και είδε, λέει, ένα ψηφιδωτόν της Παναγίας. Και επήγε και της είπε, Παναγία μου, βοήθαμε να μετανιώσω. Βοήθαμε να αλλάξω ζωή. Άφησε με να μπω μέσα στην εκκλησία του γιού σου να προσκυνήσω τον τάφο του, τον Άγιον τάφο. Και σου υπόσχομαι, δεν θα ξαναεπιστρέψω στην πορνεία. Θα πάω στην έρημο. Και εκεί
θα κλάψω για όσους ανθρώπους εμόλυνα, αλλά και για το σώμα μου και για την ψυχή μου, των ναών του Αγίου Πνεύματος που εμόλυνα. Και η Παναγία μας η Σπλαχνική, η Ελεούσα, και ο Φιλάνθρωπος Υιός της, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, επέτρεψαν και στην πόρνη την Μαρία, αφού έκαμε αυτήν την εξομολόγηση και έδωσε και αυτήν την υπόσχεση και εισήλθεν εις τον ναό. Επροσκύνησε, με τα δακρύων εξήλθεν του ναού, επήγε λέει στο Μάντζιπα, έτσι γράφει Πάτερ Μιχαήλ των Αρτοποιών, όπως το λέμε εμείς, το Μάντζιπα. Και του εζήτησε δύο ψωμιά. Με αυτά τα δύο ψωμιά έζησε 43 χρόνια στην έρημο. Την εβοηθούσαν οι άγγελοι. Με το λίγο να ζήσει πολύ. Έφτασε στο σημείο να έχει τέτοια αγιότητα που όταν πήγε μια φορά στην έρημο ένας ασκητής, ο πατήρ Ζωσιμάς, την είδε, λέει, να πετά. Δεν πάθουσε πάνω στην έρημο. Αυτή η οποία ήταν τόσο βαθιά μέσα στην αμαρτία, την ανάεβασε η χάρις του Θεού πάνω από το έδαφος, πάνω από τη βαρύτητα του ανθρωπίνου σώματος. Και είπε προς στιγμή σου, όταν την είδε ο Αββάς Ζωσιμάς, ενόμισε πως είναι κανένας ασκητής άντρας. Από τα χρόνια τα πολλά ήταν ολόγυμνη, τα ρούχα της έλειωσαν και έπεσαν και κατάμαυρη. Και όταν πήγε να την πλησιάσει, του λέει «Πάτερ Ζωσιμά», τον εφώναξε με το όνομα του. «Είμαι γυναίκα, μην πλησιάζεις, ρίξε μου», του είπε, «το εξόρασό σου». Και της έριξε το εξόρασό του, το ετυλίχθηκε, τον επλησίασε και του εξομολογήθηκε όλη τη ζωή της. Έτσι ξέρουμε τη ζωή της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Και την επόμενη χρονιά επήγαινε ο Άγιος Ζωσιμάς και την εκκοινώνησε. Και μετά ευρύκεν τον νεκρόν της σώμα και με τη βοήθεια των λιονταριών έσκαψε, λέει, έναν λάκκο και ενταφίασε την οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εάν εμείς οι άντρες έχουμε πρότυπον ανδρείας πνευματικής των Άγιων Ιωάννου τον Τίμιο Πρόδρομον τον Βαπτιστή, οι γυναίκες έχετε την οσία Μαρία την Αιγυπτία. Τόσο ψηλά είναι στον ουρανό αυτή η Αγία, που από όλες τις Αγίες την εξεχώρισε η Εκκλησία και της έδωσε αυτήν την Κυριακή. Την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, πάντοτε να την έχουμε για την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Μια πρώην πόρνη. Τόση δύναμη έχει ο Χριστός, φτάνει να τον αγαπήσουμε και να του πούμε, «Έλα Χριστέ μου, αξίωσέ με της αγάπης σου. Έλα Χριστέ μου να σε γνωρίσω. Βοήθαμε να αλλάξω. Μόνος μου δεν μπορώ». Ο ίδιος το είπε. «Άνεφε μου», είπε, «ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, τίποτε. Χωρίς τον Χριστό είμαστε έναν τίποτε. Όλοι θα μας ξεχάσουν. Με τον Χριστό θα έχουμε αιώνια μνήμη». Γι' αυτόν να έχουμε κατά νου
το παράδειγμα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ στην ευλογημένη κοινότητα της Φλάσου για δύο λόγους. Έφερα μαζί μου, αν προσέξετε, εκεί στο προσκυνητάρι και την εικόνα της Αγίας Μαρίας στην Αιγυπτία. Ξέρετε ποιοι μου έκαμα δώρον αυτήν την εικόνα? Θα τα χάσετε όταν ακούσετε ποιοι. Θυμάστε πριν δύο χρόνια που είπα κάποιες ομιλίες και είπα για τους ομοφιλόφιλους και έπεσε το σύμπαν απάνω μου να με φάνε? Υπάρχουν και ομοφιλόφιλοι οι οποίοι είναι άνθρωποι της προσευχής. Που θέλουν να αλλάξουν. Που θέλουν να μεταμορφωθούν, όπως ήθελε η Αγία Μαρία. Αλλά δεν μπορούν. Είτε λόγω βεβαρημένης κληρονομικότητας, είτε λόγω κακής συνήθειας και πάθους, που το πάθος γίνεται, όπως σας είπα, μανία, δεν μπορούν να αλλάξουν μόνοι. Εμπήκαν μερικοί από αυτούς που μας κατηγορούσαν, ομοφιλόφιλοι, στο YouTube, στο διαδίκτυο. Ακούσαν τις ομιλίες, όχι αποσπάσματα, ολόκληρες. Λέει, μα τούτο σε σοβαρά πράγματα που λέει. Είναι για να τον κοροϊδεύσουμε, ούτε για να τον πολεμήσουμε. Και αρχίσαν να έρχονται στην Ευρύχου να εξομολογούνται, ένας σε ένας, ακόμη και από την Ελλάδα. Και τους είπα, μόνοι σας δεν μπορείτε να διορθωθείτε. Θα σας δώσω έναν Άγιο που όταν σας έρχεται η δύσκολη επιθυμία θα τον παρακαλείτε να βάζει αυτό φρένο. Ποιον Άγιο τους έδωσε? Την Οσία Μαρία, την Αιγυπτία. Επέρασαν τα χρόνια, δύο χρόνια ολόκληρα από τότε. Αυτοί οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, είδαν βοήθεια πολύ, όχι από μένα, από την Αγία Μαρία την Αιγυπτία και από τη δύναμη της Παναγίας μας ειδικά. Και τους είπα, κρατηθείτε από την Παναγία. Κάθε φορά που πέφτετε σε οποιαδήποτε αμαρτία, μην απογοητεύεστε. Παναγία μου, βοήθαμε να σηκωθώ. Αγία μου Μαρία Αιγυπτία, δώσ' μου κάτι από την μετάνοιά σου. Έτσι, σιγά σιγά, άρχισαν να γιατρεύουν. Η μανία έγινε πάθος. Ο πάθος έγινε πόθος. Ο πόθος έγινε επιθυμία. Και πίσω-πίσω, λέει και η δασκάλα που κατάλαβε τη μέθοδο την παιδαγωγική. Λοιπόν, εφτάσαμε να επιθυμούν πιο πολύ τη μετάνοια της Αγίας Μαρίας, την αγνότητα της Παναγίας και πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού άλλοι εμείωσαν το πάθος και άλλοι το εξαφάνισαν. Ο καθένας κατά την δύναμή. Ο Χριστός την προσπάθεια βλέπει. Όλους θα μας κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Μέχρι τότε μου έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο Άδης γέ μου είναι ανοιχτός. Γι' αυτόν κάνουμε μνημόσυνα. Γι' αυτόν κάνουμε προσευχές. Γιατί κάνουμε? Για να καθαρίσει έτσι και έτσι η εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και αυτά τα παιδιά λοιπόν μου έκαναν έναν δώρο. Είναι η εικόνα που σας έφερα σήμερα. Για να προσκυνήσετε. Μου την έστειλαν από την Ελλάδα, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, γιατί είδα, λέει, βοήθεια πολύ από αυτήν την Αγία.
Όλοι μας έχουμε ανάγκη από τις πρεσβείες της Θεοτόκου και τις ευχές και το παράδειγμα και τη μετάνοια της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Εύχεστε εσείς για μας, εύχομαι και εγώ για σας. Σήμερα είμαι θα εδώ και για το μνημόσυνο πολλών ανθρώπων της Φλάσσου, εξαιρέτως της πρεσβυτέρας Μαρίας, της ταπεινής, πράος και ταπεινός την καρδία άνθρωπος, απλουστάτη, απέντιστη, όπως θα έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Δεν υπολόγιζε τον εαυτόν της. Δεν είχε ιδέα για τον εαυτόν της αυτή η γυναίκα. Αν της μιλούσες, μιλούσε. Δεν της μιλούσες, περνούσε μπροστά σου απαρατήρητη. Ευνοημένος ο Πάτερ Μιχαήλ που τον αξίωσε να έχει τέτοια γυναίκα, ο Θεός. Τέτοια σύζυγον, τέτοια πρεσβυτέρα. Και ο καλός παπάς σημαίνει μια καλλίστη πρεσβυτέρα ταπεινή πίσω. Το δεύτερο που ήρθαμε εκτός από τα μνημόσυνα πολλών ανθρώπων και εξαιρέτως της μακαριστής Μαρίας Πρεσβυτέρας είναι να ανακοινώσουμε ότι θα είμαστε κοντά σας και στις 6 Ιουνίου. Είναι Κυριακή του Τυφλού, λίγο πριν την Πεντηκοστή δηλαδή. Για να χειροτονήσουμε εδώ τον Μανουήλ που έψαλε σήμερα μαζί με τον αριστερό σας ψάρτη, να τον εδώ. Είναι πολλά ψηλός, αλλά έχει δυνατή φωνή. Και δυνατή καρδιά και μεγάλο πόθο για την ιεροσύνη. Είναι από την Τριμύκλινη. Είναι πνευματικό μου παιδί εδώ και πολλά χρόνια και ήθελε πάντοτε να έρθει κοντά μας να γίνει ιερέας και με τις ευλογίες του Οικείου Επισκόπου εκεί του Λεμεσού έρχεται σε μας και μετά από πολλή σκέψη και μετά από φώτιση που μας έδωσε η μακαριστή πρεσβυτέρα Μαρία, διότι πάντοτε άκουα στα αυτιά μου τον πατέρα Μιχαήλ τελευταία χρόνια να μου λέει «Εγεράσαμε, δεσπότη μου, θέλουμε βοηθών». Αν και εγώ από ό,τι βλέπω θέλω πιο πολύ βοηθό από ό,τι θέλει ο Παπαμιχάλης. Αλλά είναι οι πολυτέλειες που έχουν οι παπάδες, ξέρετε. Ενώ ο δεσπότης δεν είναι εύκολο να έχει βοηθό. Είναι όλοι εσείς οι βοηθοί. Γι' αυτό έχοντας μεγάλη ευχαρίστηση στην ιεροσύνη του πατρός Μιχαήλ, στην οικογένειά του και εξαιρέτως στη μακαριστή πρεσβυτέρα, πρώτα ο Θεός θα κάνουμε τη χειροτονία σε διάκονον και αργότερα σε πρεσβύτερον για να είναι βοηθός του και στη συνέχεια ό,τι επιτρέψει ο Θεός και διάδοχος αυτού. Έτσι η Φλάσσου συνεχίζει να είναι λειτουργική κοινότητα. Ένα μεγάλο δώρο που μας έκαναν οι Άγιοι μας όταν διορθώσαμε τις εκκλησίες τους σχεδόν όλες. Σε όλη τη Μητρόπολη, και στη Μαραθάσα και στη Σογιά και στη Βόρεια Μπιτσιγιά και στην Παιδιάδα, ακόμα και στα κατεχόμενα. Είπα στους Αγίους, θα τρέχω να διορθώσω τις εκκλησίες σας, αλλά θέλω κι εγώ έναν αντίδωρο. Να μου στέλνετε καλούς παπάδες και να μην μείνει χωριό μας χωρίς ιερέα. Πιστεύω ότι χωριόν που δεν έχει παπά να λειτουργά, δεν είναι χωριό. Ένα χωριό είναι, ας είναι και πέντε κάτοικοι, είναι κοινότητα αν έχει κοινό ποτήριο. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης να προσέρχεστε να κοινωνάτε. Έχει λειτουργία, έχουμε κοινότητα. Κοινή πίστη, κοινή ζωή.
και δεν μπορεί φλάσους με τόση ιστορία πίσω της να μην έχει το δικό της ιερέα. Και όταν ο ιερέας της, ο Πάτερ Μιχαήλ, ο ίδιος αισθάνεται το γύρας να μην είναι μόνον ερχόμενον, αλλά με όλα τα συμπαραμαρτούντα, τότε έχουμε εμείς υποχρέωση απέναντι στον καλό ιερέα. Εύχομαι, αγαπητέ μου Πάτερ Μιχαήλ, να βρεις το πρόσωπο του Μανουήλ, τον άνθρωπο που τόσο καιρό εψάχνεις. Εμείς σου κάνουμε αυτήν την πρόταση. Θα περιμένουμε την εμπειρία, το πείραμα. Και όταν πετύχει, θα προχωρήσουμε και στα της ιεροσύνης. Πρώτα ο Θεός, πάντοτε. Καλή δύναμη να έχετε. Η Αγία Μαρία να είναι έμπνευση μετανοίας σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που εισήλθαμε, που γέμισε ο κόσμος φόβων και τρόμων. Και έρχονται ακόμα γεγονότα πολλά και δύσκολα. Αλλά εμείς εμάθαμε στα δύσκολα. Οι χριστιανοί είναι για τα δύσκολα. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία είναι μια απόδειξη. Δύσκολη ζωή, δύσκολη η μετάνοιά της, αλλά μεγάλη και η αγιότητά της. Yeah.